πρώην Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, αλλά φυσικά και δημοσιογράφο και ιστορικό. Κύριε Παπακοσμά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κυρία Παπάζουγλου, αγαπητή Μαρία, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, είναι τιμή μας γιατί αυτή τη στιγμή κιόλας οι τηλεθεατές μας, κύριε Παπακοσμά, έχουν τη δυνατότητα να δουν σπάνιο αρχαιακό υλικό από τις πρώτες εργασίες που έγιναν στα Τενάγη των Φιλίππων, οι πρώτες φωτογραφίες, αλλά και φυσικά οι πρώτες μελέτες. Ένα αρχαιακό υλικό που διαφυλάσσετε στο δικό σας αρχείο. Σας ευχαριστούμε θερμά που μπορούμε να το δείξουμε και μας το έχετε παραχωρήσει. Και ξεκινούμε λοιπόν από την ιστορική πλευρά κιόλας των Τεναγών, γιατί μιλούμε για ένα έργο πολλών ετών, κύριε Παπακοσμά. Να μου επιτρέψετε να κάνω πρώτα ένα σχόλιο για αυτά που άκουσα με πολύ προσοχή και από τον Δήμαρχο Καβάλας και από τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη και τον κύριο Λαζαρίδη. Φυσικά είναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί αυτή την εποχή, αλλά είναι ένα ζήτημα που διαχρονικά έχει απασχολήσει όλο τον κόσμο και αυτούς που έχουν ασχοληθεί κατά περιόδους με τα κοινά, κυρίως όμως τους άμεσα αυτοί που πλήττονται, δηλαδή τους αγρότες. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από τις αρχές δεκαετίας του 70, δεν είναι ένα θέμα μόνο μερικών δεκαετιών, είναι πολλών δεκαετιών, το θέμα των τεναγών, κυρίως της συνείζησης είναι αυτό το κάθισμα που έχουν τα εδάφη, απασχολεί όχι μόνο τους αγρότες αλλά και την πολιτεία διαχρονικά. Mm-hmm. Ολλανδοί ήταν αυτοί που ήρθαν στη δεκαετία του 60 για να μελετήσουν τι πρέπει να γίνει έτσι ώστε να μην κάθεται το έδαφος και να γίνεται σωστή χρήση του μεγάλου έργου των τεναγών, που όπως σωστά προαναφέρατε, είναι ένα έργο που έγινε στη δεκαετία του 1930 από την κοινοπραξία αμερικανικών εταιριών, των εταιριών Monks και Ullen. Θυμίζω, Ullen είναι αυτή που έφτιαξε την ίδρυυση στην Αθήνα. Είναι ένα έργο που πραγματικά άλλαξε όλα τα δεδομένα του αγροτικού κόσμου στην Καβάλα, στη Δράμα, στις Σέρες, αλλά και τα άλλα έργα που γίνανε από την δυτική πλευρά της Μακεδονίας και έκανε την έφορη γη της Μακεδονίας να είναι προσοδοφόρα για τους αγρότες. Ήταν ένα έργο των τεναγών που στην ουσία αποκατέστησε όλον τον αγροτικό πληθυσμό, τον προσφυγικό, που τότε το κράτος θέλησε να εγκαταστήσει στα μουσουλμανικά χωριά που υπήρχαν στην περιοχή. Και βέβαια η ιστορία αναφέρει ότι για εκείνο το έργο ξοδεύτηκαν πάρα πολλά χρήματα και ήταν τα χρήματα εκείνα τα οποία έδωσαν την λύση έτσι ώστε τα νερά να πηγαίνουν στον Αγκίτη ποταμό και στη συνέχεια μέσω της συμβολής στο Στριμώνα. Επειδή ακούω πάρα πολλά τώρα για τις μελέτες όσο αφορά αν τα νερά θα πρέπει να πάνε μέσω του συμβόλου και να πέσουν στον κόλπο της Καβάλας. Κυρία Παπάζογλου, και τότε, δηλαδή το 1930, δεν ήταν λιγότερο έξυπνοι ή αν θέλετε με λιγότερες γνώσεις οι τότε άνθρωποι, ίσως έλειπαν τα τεχνικά μέσα. Mm-hmm. Και τότε λοιπόν στις προτάσεις που είχαν μπει ήταν να γίνει η παροχέτευση των νερών μέσω της Ελευθερούπολης να πέσουν στον κόλπο της Καβάλας. Προτιμήθηκε αυτή η λύση. Η λύση του Αγκίτη ποταμού σε συνδυασμό με την αξιοποίηση όλων των υδάτων μέχρι να φτάσουν στο Στριμώνα. Σήμερα λοιπόν, γιατί σας είπα και πάλι, έχω ακούσει με πολύ προσοχή αυτά που έχουν πει οι εκλεκτοί εκπρόσωποι των τοπικών αρχών. Από το 2014, με μελέτη που έχει εκπονήσει προκαταρκτική η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προτείνεται, προσέξτε, ως οικονομικότερη λύση να πάνε τα νερά προς την Καβάλα. Και αυτό είναι λάθος. Και αυτό είναι τεράστιο λάθος. Το ζήτημα αυτό δεν μπαίνει σε θέμα οικονομικών μεγεθών. Επειδή είναι πιο φτηνή η παροχέτευση των νερών προς τον κόλπο της Καβάλας, δεν θα καταστρέψουμε τον κόλπο της Καβάλας και τη ζωή και την κοινωνία αυτών των περιοχών. Στην μελέτη εκείνη, η οποία προφανώς υπάρχει στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η προκαταρκτική μελέτη, αναφέρονται και τα μειονεκτήματα που το νερό, αν θα πάει στη θάλασσα, που απευχόμαστε να πάει στη θάλασσα μέσω της λύσης του συμβόλου όρους, αλλά και το κόστος που χρειάζεται έτσι ώστε να γίνει το έργο, ώστε να ξανά να πάει το νερό με τις τεχνικές εκείνες παρεμβάσεις μέσω του Αγκίτη ποταμού στο Στριμώνα. Είναι μια μελέτη
η οποία προφανώς έχουν στηριχτεί και οι νέοι μελετητές. Άκουσα από το 2018 έχουμε ένα νέο κύκλο μελετών. Mm-hmm. Βεβαίως καλές είναι συσκέψεις, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να πάμε από τη μελέτη στην πράξη. Και η πράξη σήμερα θέλει, εκτός από τα μεγαλόπνοα σχέδια για τα νερά αυτά, να πάμε και πώς θα διαχειριστούμε σήμερα τα πλημμυρικά φαινόμενα. Πολύ σωστά είπε ο Δήμαρχος της πόλης ότι το φαινόμενο της καύσης, το οποίο κατέστρεψε για δεκαετίες εκεί το θέμα που είχε να κάνει με τα εδάφη, σχεδόν έχει σταματήσει, γιατί γίναν υπεράνθρωπες προσπάθειες και με πρωτοβουλία του Δήμου και παλιά της νομαρχίας, με συσκέψεις, αν θέλετε, ακόμα και με την απειλή και προστήμων και οποιονδήποτε άλλων διοικητικών μέτρων, οι αγρότες πραγματικά πειθαρχούν σε αυτό και προφανώς τα φαινόμενα είναι λιγότερα από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτό που θα ήθελα να πω στο τέλος είναι ότι εκτός από τις σκέψεις που σίγουρα συμφωνούμε όλοι ότι η μελέτη θα πρέπει να δείξει την παροχέτευση των νερών μέσω του Αγκίτη στον Στριμώνα, θα πρέπει να δούμε και το σήμερα. Και το σήμερα είναι οι τοπικές παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν έτσι ώστε να γίνει η αποστράγγιση με κάθε τρόπο της πεδιάδας των Φιλίππων για να μπορέσουν οι αγρότες μας να μην χάνουν καλλιεργητικές περιόδους. Οπότε κύριε Παπακοσμά, αυτό που τονίζετε είναι ότι για να γλιτώσουν εντός εισαγωγικών χρήματα προτίθεται να καταστρέψουν αυτή τη στιγμή περιβαλλοντικά τον κόλπο της Καβάλας και φυσικά το παλιό. Πιστεύετε ότι με την πρωτοβουλία και του κύριου Λαζαρίδα αλλά και γενικότερα και του κύριου Αντωνιάδη και του κύριου Μουριάδη και της ενεργοποίησης από την επόμενη εβδομάδα... Θα έλεγα ότι θα πρέπει όλοι οι φορείς, το σύνολο των βουλευτών, οι οποίοι αυτό που θα πρέπει, η λέξη πρέπει δεν μου αρέσει αλλά θα την πω, αυτό που ίσως θα πρέπει να είναι μέλημά τους είναι η εξασφάλιση των χρηματοδοτικών εργαλείων. Mm-hmm. Χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία θα χρηματοδοτήσουν την κατασκευή έργα. Προφανώς ούτε εσείς ούτε εγώ είμαστε μελετητές. Βεβαίως και πολύ σωστά σε αυτή την ιστορία πρέπει να εμπλακούν, αν δεν έχουν εμπλακεί και πιστεύω έχουν εμπλακεί, και το Πανεπιστήμιο, το ΔΥΠΑΕ, κυρίως όμως οι πολυτεχνικές σχολές του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης και προφανώς του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μια και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτού του έργου αγγίζει τον νομό Σερών. Ναι. Προφανώς στην Καβάλα που έχει 60.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης, εξίσου 20.000 στρέμματα έχει Δράμα και περίπου 7.000, αν δεν κάνω λάθος, έχει ο νομός Σερών. Mm-hmm. Σίγουρα πρώτα πρέπει να μιλήσουν οι πανεπιστημιακοί αναφορικά με τα έργα αυτά και στη συνέχεια οι πολιτικοί μας να βρουν εκείνα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα χρηματοδοτήσουν ένα τέτοιο μεγάλο έργο. Σε συνέχεια επαναλαμβάνω, κυρία Παπάζουρου, το έργο αυτό που έγινε και κάτω από αντίξωες συνθήκες πριν από 90 χρόνια περίπου. Τότε λοιπόν, και εγώ θα προτρέψω και τους πολιτικούς μας, κυρίως όμως και τους ανθρώπους που ασχολούνται με τα κοινά, ας κάνουν μία αναζήτηση στο διαδίκτυο, να μπουν μέσα στο Ίδρυμα Ελευθέριος Βενιζέλος, στην ψηφιακή του πλατφόρμα, να δουν όλα αυτά τα στοιχεία που αφορούσαν την κατασκευή αυτού του μεγάλου έργου, τον σύνολο των μελετών, και βεβαίως θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία. Είμαι υπέρ της συνεργασίας και είμαι υπέρ της συνεργασίας στην λογική ότι πρέπει να συνεργαζόμαστε όλοι ακούγοντας φυσικά την γνώμη των ειδικών. Την γνώμη των ειδικών, γιατί αυτοί δεν μας δώσουν τις λύσεις και όλοι ασχολούνται με την πολιτική. Θα πρέπει να βρουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Δεν θα μιλήσω περισσότερο για τα ζητήματα αυτά. Θα ήθελα 2 λεπτά να μου αφιερώσετε όσο αφορά την ιστορία και γι' αυτό το μεγάλο έργο της αποξήρασης των ελών που υπήρχαν εκεί. Mm-hmm. Και ήταν πραγματικά ένα δώρο ζωής και για τους κατοίκους της περιοχής, κυρίως για τους αγρότες. Η διανομή της αγροτικής γης έγινε στη δεκαετία του 1950 και τα εδάφη είναι από τα πιο έφορα που υπάρχουν, προσέξτε, ακούστε, στον κόσμο. Μιλάμε δηλαδή για μια ευλογία Θεού. Το έδαφος που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην περιοχή του Τρυφώνα των Φιλίππων. Βέβαια, ιστορικά κατά καιρούς, πολλοί είδαν την περιοχή και με ένα άλλο μάτι. Εσείς είσαστε πάρα πολύ μικροί. Ίσως οι παλαιότεροι καβαλιώτες θυμούνται την ιστορία με την Τύρφη. Τα μηχανήματα που είχαν έρθει για την εξόρυση της Τύρφης. Τον αγώνα που κάνανε οι κάτοικοι του Παγκαίου κυρίως και οι αγρότες της περιοχής να μην καταστραφεί η γεωργική γη.
Και βεβαίως αυτό που θα πρέπει να τονίσουμε είναι ότι οι αγρότες μας πρέπει να προσαρμοστούν στα καινούργια δεδομένα όσο αφορά και με νέες καλλιέργειες, και εδώ χρειάζονται την πολιτεία. Χρειάζονται το κράτος που πρέπει να δώσει τις κατευθύνσεις εκείνες για την ορθολογική εκμετάλλευση των τεναγών των Φιλίππων. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Παπακοσμά. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και από ιστορικής άποψης φυσικά, αλλά και από τοποθέτησης γενικότερα ενός ανθρώπου που έχει περάσει από την τοπική αυτοδιοίκηση, γνωρίζει τις δυσκολίες. Κυρία Παπάζογλου, με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Ναι. Καταστροφή να επιτρέψουμε τα νερά αυτά να πέσουν στον κόλπο της καβάλας. Την προκαταρχική μελέτη που την έχω στα χέρια μου, εντάξει, δεν μπορείτε να τη δείτε τώρα, αναφέρει και τα μειονεκτήματα αυτής της πιθανής λύσης. Ας πάμε σε ένα έργο που ίσως θα είναι πιο ακριβό, αλλά ένα έργο που θα λειτουργήσει για 100 επιπλέον χρόνια μετά από μας, να μην πάμε σε ένα έργο με κόστος σχετικά φθηνό και θα καταστρέψουμε μία ολόκληρη περιοχή. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ, κύριε Παπακοσμά, καλό σας βράδυ. Πραγματικά, σας ευχαριστώ θερμά.